το Σαββάτο το βράδυ υπό τον Περιφερειάρχη, τον συνάδελφο τον Χρήστο του Ευστρατίου και στελέχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. Είμαστε στην Κρητινία, όπου μαζί με τους παραγωγούς έγινε ενημέρωση και μια πρώτη λήψη, αν θέλετε, σχεδιασμού και αποφάσεων σχετικά με το πώς θα γίνουν και ποιες περιοχές θα αρδευτούν από το φράγμα της Κρητινίας, που ως γνωστόν έχει υπογραφεί σύμβαση πλέον με τον ανάδοχο, μετά από την επιτυχή διασφάλιση των πόρων που διεκδίκησε ο Περιφερειάρχης από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Έγινε λοιπόν μια παρουσία εκεί του φράγματος και έγινε κουβέντα με τους παραγωγούς για το ποιες περιοχές θα αρδευτούν. Υπολογίζουμε η μελέτη να ανατεθεί μέσα στον Μάιο, προκειμένου να αντλήσουμε τις πληροφορίες που πρέπει, έτσι ώστε με το πέρας της περάτωσης της κατασκευής της λίμνης του φράγματος της Κρητινίας να ξεκινήσει και η δημοπράτευση των δικτύων. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της Περιφερειακής Αρχής κατόπιν της υποχρέωσης που ανέλαβε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου να αντλήσει τους πόρους από το Υπουργείο Οικονομικών, να γίνουν και τα δίκτυα μετά το πέρας της κατασκευής της λίμνης, να δημοπρατηθούν και τα δίκτυα των περιοχών που πρόκειται να αρδευτούν. Επίσης, το επόμενο διάστημα θα μεταβούμε στην Κάσο με την Διεύθυνση της Ιατρικής Υπηρεσίας και την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Δεκανήσου, προκειμένου να γίνει παραλαβή και να ξεκινήσει η αδειοδότηση του σφαγείου της Κάσου που θα λειτουργήσει. Ένα έργο πολύπαθρο που ξεκίνησε από το 2004, ολοκληρώθηκε με τα προβλήματα που είχε. Συνδέθηκε το προηγούμενο Σάββατο από την ΔΕΗ με δαπάνες της περιφέρειας και το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η διαδικασία της αδειοδότησής του, προκειμένου το Πάσχα να λειτουργήσει και το σφαγείο αυτό. Σήμερα έχουμε για τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που η τρίτη συνεδρίαση, που εκτός από τα διαδικαστικά θέματα της εκκρίσης των επιτροπών και όλα αυτά που απαιτούν οι νόμοι προκειμένου να λειτουργήσουν και να ξεκινήσουν τα έργα, υπάρχει συνέχεια των διαδικασιών, των διαγωνιστικών διαδικασιών σε έργα όπως είναι ο χλωροτάπητας του γηπέδου της Έμπονας, η ασφαλτόστρωση της επαρχιακής οδού Άγιος Θωμάς στη Μεσαναγρό, η ασφαλτόστρωση οδού σύνδεση επαρχιακής οδού κατά βίας Πρασονήσι με τον αρχαιολογικό χώρο της Βρουλιάς, η αποκατάσταση βλαβών επί της επαρχιακής οδού Αφάντου Ψύνθος και διάφορα άλλα έργα που αφορούν τις Κυκλάδες και επίσης εγκρίσεις δράσεων τουριστικής προβολής, πολιτισμού, αθλητισμού και προβολής των αγροτικών προϊόντων που θα κρίνει η Οικονομική Επιτροπή σήμερα.